Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις καμπάνες. Ημέρα Τρίτη 11 Ιουνίου. Είμαστε δύο μόλις 24 ώρα μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και μάλιστα πολλά πράγματα συζητούνται, πολλά πράγματα είναι μπροστά μας σε επίπεδο εξελίξεων. Σήμερα είδε ο κύριος Μητσοτάκης τους εκλεγμένους ευρωβουλευτές στην Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν οι 5 από τους 7. Απουσίαζε ασφαλώς ο Φρέντι Μπελέρης, και ο οποίος όμως ήταν μέσω διαδικτύου έδωσε το παρόν, όπως και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Τα απόνερα του αποτελέσματος των ευρωεκλογών είναι πάρα πολλά. Και ασφαλώς υπάρχει ένα μούδιασμα, υπάρχει, αν θέλετε, το αισθανόμαστε κι εμείς, ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν μπορούν να χωνέψουν αυτή την αποχή. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, αγγίζει το 60%. Σε απόλυτους αριθμούς, η Νέα Δημοκρατία έχασε περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023. Ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Δεν πήγαν όμως αλλού. Εάν πήγαιναν, ενδεχομένως να υπήρχε όντως και πολιτική ανατροπή στη χώρα. Αυτό το οποίο έλεγε ξανά και ξανά ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώς και το αποτέλεσμα δεν άφησε έκθαμβο κανέναν. Δεν ξέρω τι περίμενε ο κύριος Κασελάκης. Δεν ξέρω πραγματικά τι του είχαν πει οι συνεργάτες του. Πάντως, όχι μόνο πέρασε κάτω από τον πήχη που είχε βάλει ο ίδιος, αλλά έχουν αρχίσει ήδη τα τραγούδια και τα παρατράγουδα στην πλατεία Κουμουνδούρου. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε πολύ λίγο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, με τον Κώστα Μπάρκα, πρώην υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη πολιτικής προστασίας του πολίτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα έχουμε και τον Γιάννη του Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου ο κύριος Χατζηθεοδοσίου και έλεγε ότι και το φορολογικό και το γεγονός ότι δεν στηρίχθηκαν όσο έπρεπε και όπως έπρεπε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αυτό θα το έβρισκε η κυβέρνηση μπροστά της. Και το βρήκε σε αυτές τις εκλογές. Έχουμε αρκετά στοιχεία και το πώς ψήφισαν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, πώς ψήφισαν οι αγρότες, πώς ψήφισαν οι νέοι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τον Παναγιώτη Παυλόπουλο, τον καλό δημοσιογράφο του patrisnews.gr, στον ομό Ηλίας. Μας έχει σοκάρει όλους αυτό το οποίο έχει συμβεί με την 11χρονη. Μας έχει σοκάρει πολύ περισσότερο το γεγονός ότι αυτός ο τύπος έπρεπε να ήταν στη φυλακή. Να το θέσω διαφορετικά. Έπρεπε να ήταν στη φυλακή. Θα το συζητήσουμε και με τον Παναγιώτη τον Παυλόπουλο και με τη Σοφία την Κατσούλα, την ποινικολόγο. Έχουμε πολλές απορίες και με τη βοήθεια τη δική σας θα τις λύσουμε αυτές τις απορίες. Θα ξεκινήσουμε όμως αμέσως, ευθύς αμέσως, και θα καλησπερίσω τον πρώην υπουργό, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε και πραγματικά σας ευχαριστώ που είσαστε απόψε κοντά μας, διότι και ως Υπουργός Εσωτερικών έχετε περάσει από πολλούς υπουργικούς θόκους. Ήσασταν όμως και Υφυπουργός Εξωτερικών και επειδή πολλά πράγματα έχουν δημιουργηθεί, έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, συνδέονται απόλυτα με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, με αυτό το οποίο έβγαλε η κάλπη την Κυριακή το βράδυ. Και τα εξωτερικά θέματα έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η στροφή προς τα δεξιά, δεξιότερα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει επηρεάσει
και, την, και τη δική μας, αν θέλετε, πολιτική σκηνή, αλλά έχουμε και πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν στο κομμάτι της, να το πω, λαϊκής δεξιάς. Υπήρχαν πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που ήταν δυσαρεστημένοι. Δεν ξέρω και, αν και εσείς το εκλάβατε αυτό ως μήνυμα και τι σας έλεγαν και οι συμπολίτες σας. Και μετά θα περάσουμε και στο φαινόμενο του νομού Ροδόπης και Ξάνθης. Εκεί κάτι μας ξέφυγε, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ. Κύριε Παπαδάκη, να αναλύσουμε τα ερωτήματα που θέτε σε τρία επίπεδα. Σε επίπεδο ευρωπαϊκό, σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο κομματικό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σαφές ότι έχουμε την εμφάνιση, τη δυναμική εμφάνιση μιας ακραίας δεξιάς, φασίζουσας δεξιάς, θα τολμούσα να πω, η οποία όμως δεν μπόρεσε να ανατρέψει το θώρακα που ύψωσε απέναντί της στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο παραμένει πρώτο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του δημοκρατικού τόξου καλούνται να συνάψουν μαζί του μία συμμαχία για να μπορέσουν να φράξουν το δρόμο σε όλη τη στροφή που συντελείται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της επιστροφής στον εθνοαπομονωτισμό. Άρα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κύριε Υπουργέ, είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε συνεργασία με τα λεγόμενα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης? Το ανάποδο σας λέω. Μάλιστα. Είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε συνεργασία βάζει φραγή σε αυτή τη στροφή προς την διάλυση της Ευρώπης, διότι εμείς πιστεύουμε στην Ευρώπη, παρά την κριτική που ασκούμε μερικές φορές αυτήν, γιατί η Ευρώπη κατάφερε τις προηγούμενες δεκαετίες να αντικαταστήσει τα πεδία των μαχών με τις τράπεζες των διαπραγματεύσεων, να διαχύσει μια ευμάρεια και σε φτωχότερους λαούς όπως ήταν ο δικός μας, να διασφαλίσει μια σταθερότητα στη δημοκρατία, αλλά έκανε και σφάλματα. Ποια ήταν τα σφάλματα τα τελευταία χρόνια και ιδιαιτέρως από τότε που εξέλιπαν οι χαρισματικές, οι εμπνευσμένες ηγεσίες των πολιτικών? Ανέλαβαν τα ενία τεχνοκράτες που μπορεί να είναι ορθολογικοί, αλλά δεν είναι ρεαλιστικοί στον τρόπο που σκέφτονται. Γιατί πολλές φορές καλούν τους λαούς να εφαρμόσουν αποφάσεις που είναι κόντρα και στην ίδια τους τη ζωή. Θέλει λοιπόν ξανά η Ευρώπη μια φυσική πολιτική ηγεσία, δημοκρατικά νομιμοποιημένη. Οι τεχνοκράτες θα πρέπει να συμβουλεύουν τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί να λογοδοτούν στην κοινωνία. Και οι Ευρωπαίοι πολίτες να νιώθουν ότι είναι κοντά στα κέντρα των αποφάσεων. Όσο αποξενώνονται οι ηγεσίες από τους λαούς, τόσο τα φαινόμενα φυγής στα άκρα, είτε τα αριστερά άκρα είτε τα δεξιά άκρα, εντείνονται με κίνδυνο να καταστραφεί όλο αυτό το οποίο οικοδομήσαμε με ειρήνη, σταθερότητα και δημοκρατία και ελευθερία στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή μου παρατήρηση. Ναι. Πάμε τώρα στην εθνική παρατήρηση. Κοιτάξτε, το κεντρικό μήνυμα αυτών των εκλογών είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού γύρισε την πλάτη στο υφιστάμενο κομματικό σύστημα. Δηλαδή, θα δείτε ότι τα μεγάλα κόμματα έχουν φοβερές απώλειες προς την αποχή. Είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο οι πολίτες οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά να μην πάνε να ψηφίσουν. Δεν τους άγγιξε η ατζέντα, διότι η ατζέντα των προεκλογικών συζητήσεων δεν αφορούσε το μέλλον τους στην Ευρώπη. Αφορούσε τις μικροδιαφορές μεταξύ των κομμάτων και των αρχηγών. Επίσης, δεν τους συγκίνησαν οι προτεραιοποιήσεις που κάναν τα κόμματα. Και αν αυτό για τη Νέα Δημοκρατία σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό, διότι όταν κυβερνάς 5 χρόνια θα κάνεις και λάθη, σου αναγνωρίζουν το προονέκτημα ότι διαχειρίστηκε ο Μητσοτάκης σωστά τις δύσκολες και κρίσιμες καταστάσεις, γι' αυτό σου δίνουν το πρόκρημα, σου δίνουν αυτό το ποσοστό του 28%. Από την άλλη, βέβαια, σου στέλνουν τα προειδοποιητικά μηνύματα ψηφίζοντας κάτι άλλο προς τα δεξιά ή ψηφίζοντας μη πηγαίνοντας να ψηφίσουν. Mm-hmm. Από την άλλη, βέβαια, οφείλουμε να δούμε ότι έχει φάει χοντρή χιλόπιτα και η αντιπολίτευση. Διότι δεν διαμόρφωσε κάποιο εναλλακτικό ρεύμα. Έχει απώλεια ψήφων η αντιπολίτευση. Να είσαι δεύτερος και τρίτος και να χάνεις ψηφοφόρους, να χάνεις ποσοστό κτλ. Δεν είναι σύνηθες και ρεαλιστικό. Σημαίνει επομένως ότι δεν έχει καταφέρει αυτό το διάστημα να διαμορφώσει μια πιστική, εναλλακτική, κυβερνητική ή ευρωπαϊκή πρόταση. Τώρα, πάμε στο πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας. Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε πρώτοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαχειριστήκαμε καλά τη νίκη μας. Δηλαδή, όταν πριν τις εκλογές βάζουμε μόνοι μας ένα μπήχι, κάθε εκλογή, ξέρετε, δεν έχει σημείο αναφορά στην προηγούμενη. Είναι άδεια κάλπη. Όπως είχαμε πει
και στο δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Ξεκινάμε από το σημείο 0. Και νικητής είναι όποιος βγει πρώτος με τη μεγαλύτερη διαφορά από το δεύτερο. Αυτό λοιπόν το πετύχαμε. Αν το λέγαμε λοιπόν αυτό ως στόχο, σήμερα θα πανηγυρίζαμε ίσως μία νίκη. Όταν όμως βάλαμε όρια, μόνοι μας εγκλωβιστήκαμε, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το ψυχολογικό κλίμα. Και ενώ κερδίσαμε αυτή τη στιγμή στα σημεία, δεν μπορούμε και αυτήν την νίκη, με τα μηνύματα που εμπεριέχει βεβαίως, να την πανηγυρίσουμε όπως θα θέλαμε. Τώρα, πάμε στην αιτία της απώλειας ψήφων και ποσοστού. Κατά τη γνώμη μου, έχουν γίνει αστοχίες. Έχουν γίνει μια σειρά αστοχιών και δεν είναι τυχαίο ότι η διαρροή μας, κατά τη δική μου εκτίμηση, ό,τι και αν ακούω από τους αναλυτές, θυμίζω ότι αυτοί οι αναλυτές που μας κάνουν τώρα αυτή την ανάλυση είναι αυτοί που πριν δύο μέρες μας λέγανε ότι θα πάρουμε 33 και 35%. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ λέω τη δική μου αίσθηση από την επαφή μου με τον κόσμο. Η διαρροή, κατά τη γνώμη μου, είναι προς τα δεξιά και προς την αποχή. Δεν είναι προς τα αριστερά ή προς το κέντρο. Και αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένες ασφαλμένες επιλογές που έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, πιστεύω, παραδείγματος χάρη, ότι το momentum και ο τρόπος που επιδιώξαμε να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια δημιούργησε την αίσθηση, και δεν ήταν μακριά από την πραγματικότητα αυτό, ότι απομακρυνόμαστε από μια βασική αξιακή θέση της παράταξης για την προστασία της πυρηνικής παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας, όπως αυτή προστατεύεται στο Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και αυτό το πληρώσαμε. Δεύτερον, το γεγονός ότι δεν οργανώσαμε καλά, όχι μόνο εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, την μετάβαση στη νέα κοινή αγροτική πολιτική και έφτασε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να έχει πλεόνασμα κεφαλαίων και να μην μπορεί να το διανύμει γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια σειρά από αγρότες στους μεγάλους κάμπους της χώρας. Πλην Θεσσαλίας, θα έλεγα, που λόγω των φυσικών καταστροφών οι αντιδράσεις μας ήταν πιο γρήγορες. Λοιπόν, δημιούργησε, αν θέλετε, ένα αίσθημα περιφρόνησης σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους που μας έδωσαν 48% τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Στην αγορά, επίσης, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πιο έξυπνους τρόπους για να πείσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ ενός λαϊκού καπιταλισμού και όχι υπέρ ενός ολιγοπωλιακού καπιταλισμού που αγνοεί την μεσαία και μικρή επιχείρηση. Δηλαδή, εγώ θα προσέγγιζα διαφορετικά το ζήτημα της αναγκαίας ίσπραξης κάποιων κεφαλαίων από αυτούς που φοροδιαφεύγουν ή αρνούνται να καταβάλουν φόρους. Θα επιδίωκα με το σύστημα της περαίωσης να επιτύχω πολύ μεγαλύτερη ίσπραξη χωρίς να απομακρυνθώ από τη βασική φιλοσοφική αρχή της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι η παράταξη που είναι κατά των φόρων και υπέρ της πραγματικής οικονομίας. Και τέλος πάω στη νεολαία. Η νέα γενιά έχει μια σειρά από ανησυχίες και αγωνίες για το μέλλον της. Εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση και βεβαίως καλά είναι τα επικοινωνιακά tricks μέσω των social media, μέσω του Facebook, του Instagram, του TikTok, όλων αυτών των εργαλείων. Αλλά αυτά είναι τα μέσα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σημασία έχει και τι λες στον καθένα, τι επιδιώκεις δηλαδή να υποσχεθείς ή να δεσμευθείς για το μέλλον του κάθε παιδιού. Και εκεί πιστεύω ότι χρειαζόμαστε λίγο δουλίτσα ακόμα, γιατί είναι κρίμα να κάνει η Νέα Δημοκρατία τόσο σημαντική δουλειά και αυτή η δουλειά να μην φτάνει στους τελικούς παραλήπτες, αν θέλετε, που είναι οι Έλληνες πολίτες. Κύριε Υπουργέ, το φορολογικό, ειδικά σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρηματιών, είναι κάτι το οποίο ακούγεται όλο και περισσότερο έντονα. Μας το λένε πάρα πολύ. Μας το έλεγαν εδώ και ο κύριος Κορκίδης και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ότι υπάρχουν πολλές αδικίες στο συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο. Φαίνεται λοιπόν τελικά ότι αυτοί οι ψηφοφόροι, που στο σύνολό τους είναι παραδοσιακά ψηφοφόροι, ψηφίζουν παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία, προτίμησαν να απέχουν. Οι αγρότες, θα σας πω κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση και λόγω εντοπιότητας, επειδή ξέρω πολύ καλά τον συγκεκριμένο νομό, ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής ήταν στο νομό Λακωνίας. 70%. Που εκεί, νομίζω 74% ήταν η Φλόρινα, 72% η Κεφαλονιά, 70% αποχή στο νομό Λακωνίας. Που κάποτε η Νέα Δημοκρατία, όταν έπαιρνε ποσοστό κάτω από 68%, θεωρεί το αποτυχία. Υπάρχουν λοιπόν πολλά παράπονα από τους αγρότες άλλων περιοχών, πολύ σωστά το εντοπίσατε, από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες σε νομούς όπως είναι ο νομός Λακωνίας. Και το τελευταίο θα μπορούσε να ήταν ο νόμος για τα οικόπεδα.
Τελευταία στιγμή, σε 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας, τους βάλαμε το μαχαίρι στο λαιμό και τους είπαμε καθαρίστε τα τώρα, δώστε 500, 600 ή δεν ξέρω εγώ πόσα ευρώ ή 3.000 ευρώ για να κανονίσετε τώρα και να τα καθαρίσετε. Δεν ξέρω αν αυτό πρόλαβε να περάσει τόσο πολύ στον κόσμο, ναι. Αλλά αυτά τα οποία λέτε εγώ θα προσέθετα και σε αυτά που είπα, θα προσέθετα και ένα αίσθημα, θα έλεγα, εγκατάληψης, όχι, δεν είναι σωστή η λέξη, δεν θέλω να αδικώ. Αν θέλετε, αγνόηση της Βορείου Ελλάδος. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται όλο το βορειοελλαδικό τόξο να μην συμμετέχει ισότιμα στην κυβέρνηση. Δεν έχουμε υπουργούς, έχουμε υφυπουργούς. Δεν έχουμε. Ούτε στη Δυτική Μακεδονία, ούτε στην Κεντρική Μακεδονία, ούτε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ούτε στο Βόρειο Αιγαίο, ούτε στο Ιόνιο. Αυτά όλα, ξέρετε, έχουν μια σημασία και πολιτική, όχι μόνο συναισθηματική. Και δεν το λέω προσωπικά, εγώ είμαι χορτασμένος από αυτά. Δεν φιλοδοξώ κάτι. Θέλω όμως να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις όλη αυτή τη λέλαπα που έρχεται και από τα δεξιά και από τα αριστερά, πρέπει να έχεις εργαλεία παρέμβασης. Ο Πρωθυπουργός έκανε πολύ σημαντικές προσπάθειες στη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικά στη Θράκη, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι η έμφαση που έδωσε στη στήριξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης είναι καταλυτική, αλλά δεν είναι αρκετό. Κάθε μέρα πρέπει να είσαι εκεί πάνω στα προβλήματα, πρέπει να μπορείς να δίνεις απαντήσεις. Και όταν πας σε έναν υπουργό να πεις το θέμα σου και εσύ δεν μπορείς εύκολα να τον δεις ή δεν παίρνεις μια γρήγορη αποτελεσματική, δεν παίρνεις μια γρήγορη και ειλικρινή απάντηση, ή πολλές φορές παίρνεις μια απάντηση που δημιουργεί προσδοκία για να διαψευστείς λίγο καιρό μετά. Αυτό βγάζει μια άλλη αλαζονία η οποία πρέπει να θεραπευτεί. Και αυτό αδικεί, αν θέλετε, και την προσπάθεια που έχει κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όλο το προηγούμενο διάστημα για να κρατήσει την κατάσταση. Πρέπει να τα ξαναδούμε. Εμένα δεν μ' αρέσει να είμαι αρεστός. Μ' αρέσει να είμαι χρήσιμος. Και γι' αυτό τα λέω όπως είναι, με απόλυτη αγάπη σε αυτή την παράταξη που πιστεύω, γιατί μέσα σε αυτήν μεγάλωσα. Δεν ήρθα ευκαιριακά για να κερδίσω. Και με απόλυτη, αν θέλετε, εκτίμηση στον αγώνα που έχει γίνει από τον Πρωθυπουργό από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε μέχρι τώρα. Στο νομό Ροδόπης και στο νομό Ξάνθης έχουμε το φαινόμενο Κίεφ. Ναι. Βλέπω τα ποσοστά, βλέπω τα αποτελέσματα, κύριε Υπουργέ, ανησυχητικά. Στο νομό Ροδόπης το Κίεφ πήρε διπλάσιες ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ναι, να μην είμαστε υποκριτές μεταξύ μας. Ναι. Δεν το βλέπετε τώρα. Είναι η πέμπτη εκλογική αναμέτρηση. Ξαφνικά εμφανίζονται σε όλα τα κανάλια οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί να έτσι μένουν σοκαρισμένοι από τον χάρτη και να ρωτούν γιατί έχει δύο γκρι νόμους. Δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Πόσες φορές μιλήσαμε γι' αυτό? Πόσες φορές το έθεσα εγώ δημόσια? Πάρα πολλές φορές. Και εδώ σε αυτή την εκπομπή. Και μελέτη γι' αυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακουμπάει μια μονοκομματική ή μια μικροκομματική πολιτική. Αυτό ακουμπάει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα οι αναλυτές, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί όλων των κομμάτων, οι υπουργοί της κυβέρνησης, ότι εδώ μιλούμε για μια συστηματική στρατηγική που εκπορεύεται από την Τουρκία, που έχει σαν στόχο να εργαλειοποιήσει τη μουσουλμανική μειονότητα με τη βία να μετατρέψει το χαρακτήρα της από θρησκευτική σε εθνική, για να καταστήσει την Τουρκία συνδιοικητή στη Θράκη. Τώρα έχουμε και ένα πρόσθετο στοιχείο, ότι στην τελευταία εκλογή στο ψηφοδέλτιο του ΤΕΠ συμμετείχε και μια χριστιανή από τη Μακεδονία, ισχυριζόμενη ότι εκπροσωπεί τη μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Έλεος. Έλεος. Και ο Άριος Πάγος ενέκρινε αυτήν την ρητορική. Εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Υπουργέ, τώρα, επειδή πραγματικά μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Σε καμία των περιπτώσεων, μακριά από μας, το να κρίνουμε τη δικαιοσύνη ή να θέλουμε να είμαστε παρεμβατικοί. Αλλά να σας πω κάτι, δεν μπορεί να τα βάζουμε και να είμαστε τόσο ευαίσθητοι με τους Σπαρτιάτες, ας πούμε, και αυτά να τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα. Μην τα συνδέετε, γιατί θα παρεξηγηθούμε. Όχι. Εδώ μιλούμε για ένα κόμμα, το οποίο βεβαίως ως μειονοτικό κόμμα είχε κάθε δικαίωμα να εμφανιστεί και εμφανίστηκε σε πολλές εκλογές και να διεκδικήσει την ψήφο του λαού. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα στη διακήρυξή του και στη ρητορική του να ζητά την παραβίαση δύο συνθήκων. Τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Πρεσπών, που κάποιοι την έχουν ως κορονίδα στο κεφάλι τους. Λοιπόν, και οι δύο αυτές συνθήκες παραβιάζονται. Παραβιάζεται το Σύνταγμα,
παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τη ρητορική που ανέπτυξαν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι αυτού του κόμματος. Χθες βγήκε η κυρία Σάφογλου σε δημόσια δήλωση και είπε ότι ορίστε, επιβεβαιωνόμαστε, όποιος ψήφισε τον ΤΕΠ δηλώνει ότι είναι Τούρκος. Και σήμερα, ηρωνικά, της απαντώ εγώ ότι την προηγούμενη φορά την ψήφισαν 23.000 στη Ροδόπη. Τώρα την ψήφισαν 10.000 λιγότεροι. Αυτοί οι 10.000 που αρνήθηκαν επομένως να ψηφίσουν με τη ρηχότητα της δικής της ανάλυσης, θα μπορούσα και εγώ να ισχυριστώ ότι λένε ότι δεν είναι Τούρκοι και ότι κάποιοι τους καταπιέζουν για να δηλώσουν ότι είναι Τούρκοι. Έτσι θα πάμε? Θα γκρεμίσουμε δηλαδή μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία που χτίσαμε όλοι μαζί στη Θράκη, που ο ατομικός αυτοπροσδιορισμός είναι αναγνωρισμένος, αλλά επουδενή δεν επιτρέπεται ούτε από το ελληνικό ούτε από το διεθνές δίκαιο να επαναπροσδιορίζεται συλλογικά μια μειονότητα που χαρακτηρίστηκε και προσδιορίστηκε από τη συνθήκη της Λοζάνης? Θα επιτρέψουμε δηλαδή τους συμπολίτες μας μουσουλμάνους να γίνουν εργαλεία για την εξυπηρέτηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, ή θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους ως Έλληνες Ευρωπαίους πολίτες? Εγώ είμαι υπέρ της δεύτερης λογικής, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, να δείχνουν βεβαίως αίσθημα δικαίου και αντικειμενικότητα, αλλά να δείχνουν και ωριμότητα και ευθύνη και τόλμη όταν υπερασπίζονται την ουσία του νόμου και τον τύπο του νόμου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ πέρα δηλαδή είναι συνολικότερο το θέμα. Δεν είναι θέμα ενός κόμματος ή ενός πρωθυπουργού. Είναι θέμα όλων των θεσμών της χώρας. Ναι, κύριε Υπουργέ, το θέμα όμως είναι το εξής. Έχουμε μία αρχηγό ενός κόμματος που κάνει αυτές τις δηλώσεις. Δεν ξέρω πώς και γιατί πρέπει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει, αλλά σε κάθε περίπτωση γιατί το επιτρέπει? Κοιτάξτε, το Υπουργείο των Εξωτερικών έχει τη δυνατότητα, όταν αποδεδειγμένα διαπιστώνει ότι αξιωματούχοι άλλης χώρας κινητοποιούνται μέσα στη δική μας χώρα, να τους βάζει θέση τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι το Υπουργείο, η δικαιοσύνη η ίδια, έχει κάθε δικαίωμα όταν κρίνει τα καταστατικά, τους στόχους και τις διακηρύξεις κομμάτων που κατέρχονται στις εκλογικές αναμετρήσεις, να τα επισημαίνει ότι είναι εντός ή εκτός δημοκρατικού πλαισίου. Και η πολιτική ηγεσία και η δημοσιογραφική φωνή θα πρέπει το θέμα να μην το θυμάται μόνο όταν βλέπει τον γκρίζο του χάρτη. Διότι τα ζητήματα αυτά είναι εν εξελίξη. Και αν δεν υπάρξουν σοβαρές πολιτικές παρεμβάσεις για να θεραπευτούν όλοι εκείνοι οι λόγοι που δημιουργούν είτε έναν ακραίο εθνικισμό από τη μία ή την άλλη πλευρά, είτε αυθαίρετη παρεμβατικότητα στα εσωτερικά της δικής μας δημοκρατίας από τρίτα κράτη, τότε κάποια στιγμή θα πληρώσουμε πολύ ακριβό τίμημα. Και σας το λέω εγώ που εκπροσωπώ 20 χρόνια την Θράκη και προέρχομαι από μια οικογένεια που δύο φορές έχασε την πατρίδα της, γιατί οι ταγοί μαλώναν μεταξύ τους ή γιατί κοιτούσαν τα ευκαιριακά συμφέροντα ή γιατί αδιαφορούσαν και κοιτούσαν πώς θα περάσουν καλά, ότι αυτό ο θρακικός ελληνισμός δεν έχει καμία διάθεση να το ξαναζήσει. Θα πρέπει λοιπόν η Αθήνα, όποιο χρώμα και αν έχει, στο ζήτημα αυτό να επιδεικνύει και συνέχεια και συνέπεια, διότι διαφορετικά θα υποχρεωθούμε και εμείς να μιλούμε με άλλη γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπατε, κύριε Υπουργέ, και έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα λεγόμενά σας, διότι, επαναλαμβάνω, έχετε περάσει και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από πάρα πολλά υπουργεία, και το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο τότε Υπουργείο Εσωτερικών είχε και πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες όσον αφορά σε τέτοιου είδους ζητήματα. Ακούγονται, έχουν φουντώσει οι φήμες περί ανασχηματισμού, κύριε Υπουργέ. Θεωρείτε ότι σε πολιτικό επίπεδο ένας ανασχηματισμός ενδεχομένως θα μπορούσε να απορροφήσει τις όποιες αντιδράσεις, τους όποιους κραδασμούς έφερε στην κυβέρνηση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών? Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος δοκιμάστηκε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και κατά κοινή νομολογία τα πήγε καλά. Γι' αυτό και βλέπετε και την εκλογική του κυριαρχία την τελευταία πενταετία. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Πρέπει να διαβαστεί πολύ σωστά το αποτέλεσμα. Και θα πρέπει ο ίδιος από μόνος του, απελευθερωμένος από κύκλους, επιρροές, φίλους, γνωστούς, αγνώστους,
να ζυγίσει τα πράγματα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού και αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας είναι το σύνολο των νεοδημοκρατών. Είναι το σύνολο των βουλευτών του, είναι το σύνολο των στελεχών που πιστεύουν σε αυτή την παράταξη, ματώνουν για αυτήν και αγωνίζονται για αυτήν τα τελευταία 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Γι' αυτό αυτή η παράταξη είναι ανθεκτική στον χρόνο, γι' αυτό είναι μεγάλη και γι' αυτό έχει ταυτιστεί με τις εθνικές επιλογές. Θα πρέπει λοιπόν να απευθυνθεί σε όλους αυτούς. Θα πρέπει να αξιοποιήσει όλες αυτές τις δυνάμεις. Θα πρέπει να είναι έτοιμος να ακούσει όλες τις φωνές, ακόμα και αυτές που μας κάνουν κριτική. Ακόμα και αυτές που εποχικά τώρα ευκαιριακά μας έχουν απορρίψει για να κοιτάξουν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους μέσα από μικρά κόμματα δεξιότερα ημών. Δεν είναι σωστή η λογική αυτή που συμβουλεύουν κάποιοι ότι ό,τι έχει φύγει προς τα δεξιά είναι ακροδεξιό. Οι άνθρωποι αυτοί πριν από λίγους μήνες μας ψήφιζαν και μας αγκάλιαζαν με την εμπιστοσύνη τους. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δούμε τι τους πείραξε, τι τους ενόχλησε, τι κάναμε λάθος. Να είμαστε έτοιμοι να το ομολογήσουμε καθαρά, να το διορθώσουμε, ώστε στις βουλευτικές εκλογές, στο τέλος της τριετίας που έχουμε μπροστά μας, να πάμε έτοιμοι όλοι μαζί για να πετύχουμε ξανά μια μεγάλη νίκη. Κύριε Υπουργέ, εγώ αναλυτής δεν είμαι, ούτε δημοσκόπος. Είμαι πολιτικός συντάκτης όμως και έχω καλό υπολογιστή, καλό calculator. Εάν κάνεις μια απλή πρόσθεση, το πόσοι ψηφοφόροι ψήφισαν τα ακροδεξιά, τα κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, προχθές, πόσα το 2019 και πόσοι ψηφοφόροι ψήφισαν αυτά τα κόμματα στις εθνικές εκλογές του 2023, πολύ εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε απόλυτες ψήφους, σε απόλυτο αριθμό, δεν υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση. 791.000 συμπολίτες μας ψήφισαν αυτά τα κόμματα στις ευρωεκλογές προχθές. 799.000 το 2019 στις ευρωεκλογές και 726.000 στις εθνικές εκλογές του 2023. Απλά μετακινούνται σε διαφορετικά κόμματα. Δηλαδή, στις εθνικές εκλογές ήταν πρώτοι οι Σπαρτιάτες, τώρα ήταν πρώτοι η Ελληνική Λύση και πάει λέγοντας. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής έλεγε ότι η πολιτική δεν γίνεται με τα μαθηματικά. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Το προσυπογράφω. Δεν υπάρχουν τρεις αφαιρέσεις, διαιρέσεις και πολλαπλασίες. Ναι. Εδώ ο καυγάς θέλει αέρα. Ή έχεις λοιπόν ένα όραμα που θα εμπνεύσει τον κόσμο και θα έρθει πίσω σου και τότε θα δεις να συναντάτε το ποσοστό σου με τον απόλυτο αριθμό ψήφων. Αυτό είναι ο στόχος. Ο στόχος δεν είναι δηλαδή να αυξάνουμε ένα ποσοστό. Αν μείνουμε εγώ και εσείς, θα πάρουμε και οι δυο μας από 50%. Και το ποσοστό θα φαίνεται μεγάλο, αλλά θα είμαστε εγώ και εσείς. Εδώ μιλάμε πώς μπορούμε να αφυπνίσουμε αυτή τη στιγμή έναν λαό που είναι 11 εκατομμύρια. Πώς μπορούμε να πάμε στις κάλπες με 7 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Και πώς μπορούμε από αυτά τα 7 εκατομμύρια, τα 4 εκατομμύρια όπως παλιά, να ψηφίσουν εμάς. Γιατί πιστεύουν στην πολιτική μας και γιατί μας βλέπουν ότι αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο. Είμαστε ένα κόμμα λαϊκό και δημοκρατικό, ευρωπαϊκό και εξυγχρονιστικό. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αντέξει. Η αντιπολίτευση δεν έχει πείσει. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν εναλλακτική πιστική πρόταση. Άρα θα πρέπει να δούμε τι λάθος κάναμε. Έπειτα ακούω συχνά την ανάλυση στα μεγάλα κανάλια, η δεξιά, το κέντρο, η αριστερά. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή τρία μικρά παιδιά, τα οποία ετοιμάζονται να μπουν στο πανεπιστήμιο. Αν τους πω αυτούς τους όρους, δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω. Αυτά είναι εργαλεία με τα οποία κάναμε ανάλυση την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δεκαετία. Τα παιδιά μου καταλαβαίνουν από τεχνητή νοημοσύνη, από κλιματική αλλαγή, από επαγγελματική προοπτική, από καλύτερη ζωή. Αντιλαμβάνονται τα πράγματα πολύ πιο απλά και πολύ πιο πρακτικά από ό,τι ακούω να αναλύονται από τους περισπούδαστους αναλυτές στα τηλεοπτικά κανάλια και από πολιτικούς που μιλούν πλέον όχι από τα μπαλκόνια, αλλά ξέρω εγώ από τους εξώσεις. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι χρειάζεται μια καινούργια ατζέντα να επικοινωνηθεί με απλό τρόπο. Πρέπει να ξανασυναντηθούμε με την κοινωνία. Πρέπει να εμπιστευτούμε τον κόσμο μας, ακόμα και όταν αυτός μας κάνει σκληρή κριτική. Να παραδεχθούμε τα λάθη και τις παραλήψεις αν έχουμε κάνει. Να τους συζητήσουμε. Μπορεί να έχουν δίκιο και κάποιοι οι οποίοι μας ασκούν κριτική. Ας τους ακούσουμε. Δεν χάνουμε κάτι. Δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε πλεύση. Όταν η Νέα Δημοκρατία εδραιώνεται ιστορικά, εδραιώνεται, ξέρετε γιατί, γιατί έχει πάρει αποφάσεις που δεν ταυτίζονται μόνο με το λαό, αλλά με το έθνος. Γιατί οι αποφάσεις του λαού είναι οι αποφάσεις που αρέσουν στους ψηφοφόρους.
Οι αποφάσεις που αφορούν το έθνος όμως αφορούν και αυτούς που έφυγαν και θυσιάστηκαν πριν από εμάς, αλλά και αυτούς που θα έρθουν, στους οποίους χρωστούμε πολλά περισσότερα. Τα παιδιά μας δηλαδή. Ας δείξουμε λίγο ανοιχτό μυαλό σε αυτήν την κατεύθυνση. Βλέπετε να είναι διατεθειμένος ο κύριος Μητσοτάκης να πάει προς αυτή την κατεύθυνση και αν όχι, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, μην προκαταβάλω την απάντησή σας. Δεν τον έχω δει από κοντά, αλλά στις δημόσιες δηλώσεις που τον έχω παρακολουθήσει, τον βλέπω τον άνθρωπο ότι είναι και πραγματικά προβληματισμένος και ανήσυχος και φαίνεται ότι αναζητά να βρει ποια είναι η περπατησιά. Λοιπόν, η δική μου σύγχυση είναι να μην ρωτήσει μόνο τους προθαλάμους. Να ρωτήσει όλη την παράταξη που τον ανέδειξε αρχηγό και τον πιστεύει και τον αγαπά. Να ακούσει τους πάντες και να βγάλει συμπεράσματα μόνος στο τέλος για να μπορέσει να είναι και ανεπηρέαστος από οποιασδήποτε ισορροπίες συμφερόντων. Είμαστε ένα κόμμα λαϊκό και πρέπει αυτό το χαρακτήρα να τον τονίσουμε. Δεν μπορούμε να αφήνουμε περιθώριο σε διάφορους δημοκόπους να παρουσιάζουν για μας άλλο προφίλ. Θα βάλουμε μέσα και ανθρώπους από άλλους χώρους. Δεν διαφωνώ. Άλλωστε έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει όμως ένας αξιακός κώδικας που τον κουβαλά αυτή η παράταξη και ο οποίος δεν θα αλλοιωθεί. Δεν πρέπει να αλλοιωθεί. Δεν θα αφήσουμε να αλλοιωθεί. Διότι αν αλλοιωθεί, θα γίνουμε σαν το Πασόκ. Θα ψάχνουμε τα κομμάτια μας. Μια ιστορική παράταξη που έγινε φτερό στον άνεμο. Δεν θα επιτρέψουμε η Νέα Δημοκρατία να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πάμε όλοι μαζί και θα ξαναμαζέψουμε τις κοινωνικές και πολιτικές μας δυνάμεις, αξιοποιώντας ό,τι δυνάμεις έχουμε όπου μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, σας εύχομαι. Εγώ σας καλά. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εμείς να πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση στην πολιτική ατζέντα της εκπομπής. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και αμέσως μετά θα έχουμε και την απάντηση ασφαλώς από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον Κώστα Μπάρκα. Διαφημίσεις, παρακαλώ.